Στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με αγρότες ο υποψήφιος βουλευτής στη Φθιώτιδα Γιάννης Οικονόμου. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Σικά Υπάτης, στο αντλιοστάσιο Βίστριζας και συνάντησε εκπροσώπους των ΤΟΕΒ του νομού. Ο κύριος Οικονόμου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η επιτάχυνση των έργων, ο σχεδιασμός και η ένταξη νέων αρδευτικών έργων και η αντιμετώπιση του κόστους ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κορυφαία προτεραιότητα για τη νέα τετραετία. Την τετραετία αυτή επιταχύναμε ή δρομολογήσαμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής στον πρωτογενή τομέα. Το έργο στη Βίστριζα ξεκόλλησε, προχωρά, υλοποιείται. Το φράγμα στο Μπουγάζι βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης. Υλοποιείται το αρδευτικό στην Ηράκλεια. Δημοπρατήθηκε, υπάρχει ανάδοχος για τη μελέτη του αρδευτικού του κλειστού δικτύου στην Ανθίλη, για όλο τον κάμπο της Λαμίας. Εντάχθηκαν όλα τα στρέμματα στο αρδευτικό του Σμοκόβου, έτσι 78.000 περίπου στρέμματα σε όλη εκεί την περιοχή της Θεσσαλιώτιδος, από την κοινότητα Πουρναρίου και σε όλη την κοινότητα της Θεσσαλιώτιδος, θα ενταχθούν σε ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο όταν η μελέτη αυτή ολοκληρωθεί. Πρόσφατα 10 εκατομμύρια ευρώ για αναβάθμιση φυστάμενων αρδευτικών δικτύων εγκρίθηκαν για όλους τους δήμους, έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους δήμους του νομού μας. Σημαντικές παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία. Στον πρωτογενή τομέα, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μας, πρέπει να απαντήσουμε με έργα, πρέπει να απαντήσουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Γνωρίζουν οι αγρότες, γνωρίζουν οι παραγωγοί ότι ένα δράμι πράξης ζυγίζει βαρύτερα από ένα τόνο θεωρίας. Με βάση αυτή την αρχή, η κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός, συνεργαστήκαμε με τους παραγωγούς, με τους αγρότες, με τα ΤΟΕΒ, με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εξασφαλίσαμε πόρους, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και προχωράμε τα πράγματα μπροστά για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για το σεβασμό ενός πολύτιμου φυσικού πόρου, όπως είναι το νερό, για να αποκτήσουν οι αγρότες της Θεότητος παραπάνω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να αντέξουν στην πίεση των πολλών, των πολλαπλών εξωγενών κρίσεων που είχαμε. Πετύχαμε πολλά, όμως θα συνεχίσουμε για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Να κάνουμε παρεμβάσεις που θα ρίξουν το κόστος της ενέργειας στο πότισμα. Να αξιοποιήσουν το φτηνό εθνικό μας καύσιμο, τον ήλιο. Είναι μια πρόκληση αυτή που έχουμε για όλα τα ΤΟΕΒ, για όλες τις τους οργανωμένους τρόπους ποτίσματος στο νομό την επόμενη τετραετία, έτσι ώστε με φωτοβολταϊκά να μπορούν οι αγρότες μας να ποτίζουν φτηνότερα, με ένταξη και άλλων αρδευτικών έργων, και άλλων αποταμιευτηρίων, και άλλων δικτύων σε όλο το μήκος του νομού, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε συνεργασία με τους αγρότες, ακούγοντας τις ιδέες τους, ακούγοντας τις φωνές τους, έμπρακτα δίπλα τους. Πάντοτε μπροστά, πιο δυνατά αυτή τη φορά, στις ανάγκες, στις απαιτήσεις, στις δυνατότητες που έχουν η παραγωγή και ο πρωτογενής τομέας στη Φθιώτιδα. Μιλάμε με το έργο μας, αυτός είναι ο τρόπος να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια, να κρατήσουμε τον κόσμο στην Ήπεθρο και να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους. Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον κάμπο της Λαμίας, όπου ο κύριος Οικονόμου μίλησε με τους νέους ανθρώπους που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, αναφερόμενος παράλληλα σε όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ώστε να στηριχθεί ο κάθε νέος που επιλέγει να γίνει νέος αγρότης, να μείνει και να εξελιχθεί στον τόπο του. Η ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη, με τη γεωργία, με την παραγωγή, με τον πρωτογενή τομέα, είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και ως χώρα και φυσικά και ως τόπος και ως Φθιώτιδα. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς την κατεύθυνση αυτή, ανασχεδιάσαμε το πρόγραμμα στήριξης των νέων αγροτών, δίνοντας πολύ πιο ουσιαστικά κίνητρα. Φτάσαμε την χρηματοδότηση σε ποσά που δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν, 35 με 40 χιλιάδες. Και βέβαια, με πολύ αυστηρούς όρους, με πολύ μεγαλύτερη χρονική δέσμευση, για να πιάσουν τόπο τα χρήματα, η επένδυση αυτή, σε ανθρώπους που ουσιαστικά θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα του αγρότη, να μείνουν στη γη, να εκπαιδευτούν σωστά, να έχουν τα κίνητρα και τις δυνατότητες για να προχωρήσουν. Σήμερα είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με νέους αγρότες από όλη την περιοχή της Θεότιδος, με αντιπροσωπευτικά, με παιδιά που αντιπροσωπεύουν όλες τις περιοχές του νομού μας, για την εμπειρία τους μέσα από το πρόγραμμα, για τις ευκαιρίες, για τα κίνητρα που αξιοποίησαν, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως νέοι παραγωγοί. Κουβεντιάσαμε για τα ζητήματα του κόστους παραγωγής, κουβεντιάσαμε για τα ζητήματα των τιμών, κουβεντιάσαμε για την ανάγκη να σχεδιάζουμε πάντοτε πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν και θέματα που ανακυκλώνονται, όπως οι αυξημένες τιμές και το υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και πολιτικές που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους, μόνιμες πολιτικές πτώσεις του μείωση του κόστους παραγωγής, έργα υποδομής, αξιοποίηση των κινήτρων που δίνονται για συνεργατικά σχήματα.
Νομίζω ότι όσο περισσότεροι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στον πρωτογενή τομέα, τόσο με την φρεσκάδα της σκέψης τους, με την όρεξή τους, με τη δημιουργικότητά τους, με το καινούριο που πρεσβεύουν, αλλά αξιοποιώντας και την εμπειρία των παλιότερων και τη γενικότερη τεχνογνωσία και την κουλτούρα την αγροτική που υπάρχει στην περιοχή μας, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή. Η αγροτιά, η παραγωγή, η κτηνοτροφία, ο πρωτογενής τομέας είναι η καρδιά της Ελλάδος. Και οφείλουμε με αποτελεσματικές και ουσιαστικές πολιτικές να στεκόμαστε στο πλευρό τους και να επενδύουμε πάνω σε αυτούς για την Ελλάδα της επόμενης μέρας και για τη φτιότητα της επόμενης μέρας.